Επιστρέφουμε στη Γαλλία, εκεί όπου ο πρόεδρος Μακρόν χρησιμοποίησε, κυρίες και κύριοι, μια εριστική φράση. Ακούσατε για τους ανεμβολίαστους. Θέλω πολύ να τους τσαντήσω, είπε, ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις. Μαρία Ρόνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Πράγματι, κονφούζιο επικράτησε χθες στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη δεύτερη μέρα συζήτησης για το εμβολιαστικό πάσο. Ο λόγος είναι η επίμαχη δήλωση Μακρόν για τους μη εμβολιασμένους, δήλωση στην εφημερίδα Le Parisien, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε: «Θέλω πολύ να τσαντήσω, να ενοχλήσω τους μη εμβολιασμένους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τέλους. Αυτή είναι η στρατηγική». Επίσης, εκνεύρισε τους βουλευτές η δήλωση του Μακρόν στην Le Parisien ότι ένας ανεύθυνος, εννοώντας τους μη εμβολιασμένους, πάβει να είναι πολίτης. Η συζήτηση στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση διακόπηκε λίγο μετά τις 1 το βράδυ εχθές, αλλά θα συνεχιστεί πάλι σήμερα το απόγευμα για το εμβολιαστικό πάσο. Να πούμε ότι μετά από τροπολογία που εγκρίθηκε χθες από τους βουλευτές, το εμβολιαστικό πάσο στη Γαλλία, εφόσον ψηφιστεί, θα ισχύει για άτομα άνω των 16 ετών και όχι από 12 ετών. Όμως η ημερομηνία, η 15η Ιανουαρίου, που θα ήθελε η κυβέρνηση Μακρόν να τεθεί σε ισχύ το εμβολιαστικό πάσο, απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι ένα στίχημα για το Μακρόν, η υιοθέτηση του εμβολιαστικού πάσου. 4 μήνες πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές θέλει να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση και 5,5 εκατομμύρια Γάλλοι πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η δήλωση του Μακρόν στην εφημερίδα Le Parisien, ο οποίος, να σημειώσουμε, δεν έχει δηλώσει ακόμα ότι θα είναι επίσημα υποψήφιος για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Είπε: «Θέλω να είμαι υποψήφιος ο Μακρόν, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ακόμα». Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.